Η κατάσταση στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, αυτά με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, είναι ακόμα πολύ τεταμένη. Η Πολωνία υψώνει τείχη και φράκτες κατά μήκος της συνοριακής γραμμής για να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και επιβάλλει κυρώσεις που κλείνουν ή περιορίζουν σοβαρά τις συνοριακές διελεύσεις. Στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας υπάρχει μόνο μία συνοριακή διέλευση, στην Τερεσπόλ, για επιβατική κίνηση και η συνοριακή διέλευση στο Κουκουρίκιο που επιβάλλονται περιορισμοί. Σε αυτά τα συνοριακά περάσματα, καθώς και σε εκείνα με τη Ρωσία, δεν υπάρχει τουριστική κίνηση. Εκεί είναι εγκατεστημένος ένας ηλεκτρονικός φράχτης χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Από τον Αύγουστο του 2021 υπάρχει και συμμετοχή των λευκορωσικών υπηρεσιών στην οργάνωση παράνομων συνοριακών διελεύσεων. Η κατάσταση στα σύνορα με τη Λευκορωσία είναι γεμάτη εντάσεις, αλλά αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της μεταναστευτικής κρίσης, υπάρχουν και οι πολιτικές και στρατιωτικές εντάσεις. Άνθρωποι φυλακίζονται για τις πολιτικές τους απόψεις. Τα δικαστήρια εξαρτώνται από τις αρχές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος δράσης από τις κυρώσεις. Οι Λευκορώσοι διαμαρτύρονται για τα πυρηνικά όπλα στο έδαφος της Λευκορωσίας. Αυτή είναι μια μεγάλη απειλή για την ασφάλεια. Αυτή είναι μια πραγματική απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία έπληξαν επίσης πολωνικές επιχειρήσεις στον τουρισμό, τις διεθνείς μεταφορές και το εμπόριο. Οι Πολωνοί επιχειρηματίες αποφάσισαν να ενωθούν και, όπως λένε, να αγωνιστούν μαζί για την επιβίωση. Ενώνουμε εταιρείες που έχουν υποστεί ζημιές ως αποτέλεσμα του κλεισίματος της διασυνοριακής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αποφάσεις ελήφθησαν από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν είχαμε καν την ευκαιρία να προετοιμαστούμε. Θέλαμε να πάρουμε βοήθεια από το κρατικό ταμείο ώστε να προβλεφθούν για εμάς τυχόν οικονομικοί πόροι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Η Ευελίνα είναι επίσης επιχειρηματίας και έχει καταφέρει να εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια για τους επόμενους 12 μήνες. Αυτή τη στιγμή απασχολώ 68 άτομα. Με το κλείσιμο 2 συνόρων έκλεισαν 3 γραφεία μου και έχω 23 εργαζόμενους εκεί. Δεν έχω απολύσει ακόμη κανέναν γιατί καταφέραμε να πάρουμε αποζημίωση. Αυτό είναι ένα είδος εσόδου που θα μας επιτρέψει να επιβιώσουμε. Ίσως να αλλάξουμε το τομέα λειτουργίας μας. Πίσω μου είναι ένα από τα κλειστά συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία. Λόγω των συνεχιζόμενων εντάσσεων μεταξύ της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από την άλλη πλευρά, δεν φαίνεται ότι η κυκλοφορία θα ξαναρχίσει εδώ σύντομα.